κοριτσάκια μου πεντανόστιμα και πεντάμορφα. Και αγοράκια μου, λίγα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και αυτά τα λίγα που μας βλέπουν καλά είναι. Μας η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλους. Α, προς Θεού. Κουκλάκια μου, κουκλίτσες μου, λουλουδένιο μου παρεάκι. Να μου ανέβει και το ζάχαρο. Κουκλάκια μου. Ζάχαρο. Ωραία, σας μελετούσα όλο το Σαββατοκύριακο. Και εσάς. Και αυτούς. Μαζί σας βάζω. Γιατί, τι συνέβη. Τι κάναμε. Μου λείψατε. Και δεν πέρασα και άσχημα, ωραία περνούσα, αλλά για να δείτε και ωραία δεν περνούσα, πάλι μου λέω, πού να τάχα εδώ μωρέ, χαταλή. Δεν μας πήρες να κάνουμε μια κουμπή. Εμείς ωραία περνούσαμε γι' αυτό, μωρέ. Καλά, θα βάσει εσύ. Είπαμε να... Εσύ, Γρηγόρη μου, πραγματικά έχεις πάσει τα κοντέρ της ωραιότητας. Θαυμάσια. Σε επιχείρηση. Υπέροχο. Θαυμάσια, πέρασε καλά. Εγώ σας σκεφτόμουν. Λοιπόν, παιδιά, είχα να πάω 20 χρόνια Σαντορίνη. Πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ. Ζηλέψαμε. Μια μισή μέρα, σαν να κάθισα μια εβδομάδα. Τι λέρε, υπέροχα. Ναι. Ναι, ρε Σταύρο, σε σκεφτόμουν γιατί σε αγαπάω. Αυτού που αγαπώ, το σκέφτομαι. Αυτού που δεν αγαπώ, δεν μου περνάνε το μυαλό μου. Ξέρω πώ θα γι' αυτό. Το Γρηγόρη, είναι ηφαίστειο άνθρωπο. Όχι, ήταν ηφαίστειο ο Γρηγόρη. Ηφαίστειο, δεν το σκεφτόσουν. Ήταν η ζωή μου κόλα, λέω και την έκανε απόλαυση. Καλησπέρα. Υπήρξε την νόηση. Μα σκεφτόταν εκεί στον κρεμό που καθόταν. Λέει να ήταν εδώ, να τα είχαν κλακλά. Θα βγάλω μια φωτογραφία. Ελένη, πού ήσουν και πέφτανε τα στοιχήματα στην ΙΑ ή στο Φιλοστεφάνι Μεροβίγλι από εκεί. Πολύ κοντά στην ΙΑ. Από όπου και να είστε, είναι φοβερή παιδιά. Όλη η Ελλάδα είναι ωραία, αλλά σαν τη Σαντορίνη πρέπει να έρθουν όλοι. Όλος ο κόσμος πρέπει να έρθει σε αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι κόσμο είχε. Χαμό. Πόσα αεροπλάνα φαντάζεστε ότι πέρασαν μέχρι να μπει και το δικό μας και πόσο γεμάτο ήταν με ξένους. Έλληνες δεν είδα, όχι. Ξένους. Ειδικά νομίζω Κινέζους ή Ιαπωνέζους. Νομίζω Κινέζους. Φουλ το αεροπλάνο. Αγαπητοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει, παιδιά, έβλεπα ρεπορτάζ. Οκτώβριος κάνει ρεκόρ σε τουρίστες σε όλη την Ελλάδα. Από την Αθήνα μέχρι τα νησιά λόγω καλοκαιρίας. Έχει παραταθεί το καλοκαίρι. Αυτοί ξέρουν οι ξένοι που κλείνουν πολύ νωρίτερα τι καιρό θα τους κάτσει. Πάντως, δεν είσαι και εμάς που λένε θα κάνουμε το Σαββατοκυριακό. Α, πάμε μια Σαντορίνη. Το λέμε την Πέμπτη το Σάββατο πάμε. Ακριβώς. Οι ξένοι δεν το κάνουν έτσι. Πάντως παρατάθηκε πολύ καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά τα μερομήνια βγήκαν και έρχονται κρύα γρήγορα. Για δύο μέρες, μη φανταστείτε. Μου για καιρό. Oh. Ναι, έχουν βγει τα μερομήνια στο ίντερνετ και λέει επακριβώς και επειδή εγώ έχω γρία κανονική. Θα παρατηρώ κάτι τέτοια. Τα συζήτηκα το Σαββατοκύριακο, διότι το μερομήνι τι είπε, ότι μέχρι τώρα, μέχρι τις 26 λέει, Οκτωβρίου, θα έχουμε τις ηλιοφάνειες. Και α, υπό